Είχε ζητήσει την Μπεσίκτας, την ήθελε, την περίμενε σχεδόν μέχρι το τέλος, τελικά ήρθε η Σάλκε. Τι σου λέει αυτή η κλήρωση, τι σου αφήνει? Εντάξει, γνωρίζουμε τον αντίπαλο. Είχαμε παίξει και πριν λίγα χρόνια μαζί τους. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα διαφορετικό παιχνίδι. Όταν έρθει η στιγμή του παιχνιδιού, θα μιλήσουμε για τον αντίπαλο. Θα δούμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα που έχει για να είμαστε έτοιμοι για αυτούς τους δύο κρίσιμους αγώνες. Τι θυμάσαι εσύ από τις προηγούμενες δύο αναμετρήσεις με τη Σάλκε? Ότι ήταν δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, πάρα πολύ δυνατά παιχνίδια. Είχαμε καταφέρει να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Αλλά στην Τούμπα, στις λεπτομέρειες, δεν πήραμε την πρόκριση. Πιστεύω σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε εμείς οι τυχεροί και να πάρουμε την πρόκριση. Πόσο πιο έτοιμος και πόσο διαφορετικός είναι ο ΠΑΟΚ απέναντι σε μια τέτοια πρόκληση τρία χρόνια μετά από την προηγούμενη αναμέτρηση? Εντάξει, είναι διαφορετικά παιχνίδια. Και το προηγούμενο και αυτό που θα έρθει θα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές και στις δύο ομάδες. Εμείς που είμαστε εδώ και ήμασταν και τότε στο παιχνίδι, ξέρουμε τη σημασία αυτών των παιχνιδιών και τα παιδιά. Οπότε θα παρουσιαστούμε έτοιμοι σε αυτούς τους δύο κρίσιμους αγώνες. Θεωρείς ότι αυτή τη φορά ο παράγοντας Τούμπα, που θα είναι και γεμάτη, γιατί στην προηγούμενη αναμέτρηση ήταν και κλεισμένο το θηρόν του παιχνίδι, μπορεί να παίξει ρόλο για την πρόκριση, ή θα συνεχιστεί η παράδοση που θέλει τον ΠΑΟΚ να χάνει εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θες, τις προκρίσεις στο δικό του γήπεδο? Σίγουρα θα παίξει ρόλο. Οπότε το γήπεδο είναι γεμάτο σε τέτοιους κρίσιμους αγώνες. Σίγουρα παίζει ρόλο για το αποτέλεσμα. Το θετικό είναι ότι παίζουμε μέσα στην Τούμπα. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ένα καλό σκορ για εμάς. Μακάρι να το πετύχουμε για να πάμε στο δεύτερο παιχνίδι. Να παίξουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο ώστε να πάρουμε την πρόκριση.